του, του σκεπτικιστή, για να μην το πω διαφορετικά. Κρατώ το θέατρο της σωτηρίας, είναι το τέταρτο νομίζω βιβλίο. Το θέατρο βιβλίο της σειράς, ναι. Που σύμφωνα με τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Μιχάλη Καλόπουλο, ξεκλειδώνει διάφορα μυστήρια, αποκαθαίρει διάφορα θαύματα. Ερμηνεύει με πρακτικό τρόπο διάφορα μεταφυσικά θέματα που μας άφησε η βίβλο. Απευθύνεστε πάντα στους λίγους, κύριε Καλόπουλε. Σαφέστατα. Ναι. Μα δεν θέλουμε τους πολλούς. Οι πολλοί θρησκεύονται ευχαρίστως και δεν θέλουμε να τους διαταράξουμε. Θέλουμε τους λίγους που έχουν έφεση στο σκεπτικισμό για να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα, να αναχαιτήσουμε αυτή τη δυσιδαιμονία που τίνει να γίνει όταν οι άνθρωποι υπερθρησκεύονται. Η δυσιδαιμονία, έλεγε ο Πλούταρχος, ο δυσιδαίμων περιπαντός των θεών αιτιάται. Ναι, αλλά δεν μπορούμε όλα να τα ρίχνουμε στο Θεό. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς κάποια πράγματα. Και αυτά δεν θα τα αναλάβει ο θρησκευόμενος, αλλά αυτός που έχει το σθένος να αμφισβητεί ή να υποβιβάζει λίγο το ύψος της θρησκομανίας και της θρησκοληψίας. Τα σκάνδαλα που βλέπετε να μας περιτριγίζουν και να γίνονται συνεχώς μπροστά μας για αποκαλύψεις, αυτή τη βάση έχουν. Την υπέρμετρη θρησκοληψία. Αυτό το πράγμα ο σκεπτικισμός θέλει να το αναχαιτήσει και να δημιουργήσει επιστημονικότερη προσέγγιση όλων των πραγμάτων. Εγώ συμφωνώ με τα όσα λέει. Μην πας στο Παπαδαριό γιατί ξέρεις πολύ καλά τη σχέση σου με τον Παπαδαριό. Όχι, ο Χριστός ήταν ακτήμων, οι Απόστολοι ήταν ακτήμονες, η πρώτη εκκλησία ήταν ακτήμων μέχρι τον 4ο αιώνα που ήρθε εκείνος ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ένθεοι, για να το θέσω γενικότερα, μπορεί να είναι... Φιλεύσευοι. Ναι. Ο άνθρωπος οφείλει να... Μπορεί να έχουν αξίες στη ζωή να τους. Να το απευθυνόμεθα στους ανθρώπους που μπορούν σαφέστατα να είναι φιλόθεοι αόριστα και φιλεύσευοι, να αναζητούν τις αξίες και να τις λατρέψουν με την έννοια της λάτρας, της περιποιητικότητας. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να μην έχουν συγκεκριμένο Θεό με συγκεκριμένο βιβλίο, με συγκεκριμένο θέλημα και να μην ανακατεύονται με το θέλημα, εκφεφρασμένο θέλημα, άνωθεν ή κάτωθεν κάποιων προφητών. Οι άνθρωποι αυτοί όμως σέβονται οτιδήποτε είναι άξιο τιμής. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ένθεοι και όχι φιλόθρησκοι. Γιατί το φιλόθρησκο εύκολα γίνεται θρησκοληψία. Και γίνεται ένας ολόκληρος λαός ή ένα ολόκληρο τμήμα της ανθρωπότητας υποχείριο ιερατείου και το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ο κ. Μουστάκης. Γιατί τι είναι ο λαός, βλήματα. Βεβαίως. Βεβαίως και ο λαός στην ιστορία απέδειξε ότι εύκολα η αρχαιότητα, από την αρχαιότητα γνωρίζουμε ότι ο λαός φιλεί το απατάστε. Ο λαός φιλεί το απατάστε. Αυτά τα θέλετε... λένε οι. Όχι, που θέλουν δηλαδή να εσείς, πιστεύετε, εσείς πιστεύετε, κύριε Βαγιάννη, ότι ο λαός είναι μια δικλίδα ασφαλείας για το μέλλον. Πάντα και μόνο. Ο λαός. Λαός, όχι η παιδεία. Όχι η παιδεία. Όχι η μόρφωση. Λαός παιδευμένος. Όταν λοιπόν η μόρφωση και η παιδεία είναι στα χέρια ενός ιερατείου και τα σχολεία, σχολεία μας καταντούν κατηχητικά, τότε δεν έχω έναν λαό. Έχω μία προέκταση του να μην τα βάζετε με τον κόσμο, να τα βάζετε λοιπόν με εκείνους που έχουν συμφέροντα να μας κρατάνε αυτό στο σκοτάδι. Ακριβώς αυτό εννοώ, κύριε Ρόγκο. Εγώ νομίζω και θα το επαναλάβω. Προτιμώ έναν άνθρωπο που έχει αγωνία και κάνει έρευνα και η πίστη του είναι καρπός προσωπικής πίστεως παρά και δεν υποκρίνεται σε αυτό που, ναι, που λέει. Παρά έναν θεομπαίχτη ο οποίος χρησιμοποιεί και τη θρησκεία ακόμα για να μαζεύει χρήματα και να γεμίζει τις τσέπες του. Και να κάνει και πολέμους. Σίγουρα. Το όνομα των θρησκειών και των μεγάλων δίθεν ιδανικών. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τους ανθρώπους να παράγουν ερωτήσεις, όχι να αποστηθίζουν. Ναι, αλλά μην τα βάζουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ένα ιδανικό, διότι ήρθε να βοηθήσει τον άνθρωπο, ήρθε να του πει ότι μέσα σου είναι η βασιλεία του Θεού, ήρθε να του πει η πίστη σου σέσωσε. Ακούστε λίγο τη Λένα που είναι τόσο γλυκιά. Κύριε Καλόπουλε, δεν μου απαντήσετε. Η πίστη σου σέσωσε. Η πίστη σου σέσωσε. Το ιστορικό πρόσωπο, ο Ιησούς, ήταν συν ή πλην. Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Της ιστορίας. Ναι, της ιστορίας. Γιατί ως προς το δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σας τόσο ευθέως. Θα παραπέμψω τους αναγνώστες σας στο βιβλίο μου για να δουν την άποψή μου, γιατί θα ήταν προκλητικό να απαντήσω τόσο ομά στο συν ή στο πλήν.